Μισό λεπτό. Εξήγησέ μου γιατί δεν καταλαβαίνω. Το εινοποιεί όπως και όλη η περιουσία. Ανήκει στον πατέρα σας. Είναι η ιδιοκτησία του Παύλου Γιαννακάκη. Η μητέρα σας είχε χρησιμοποιήσει ένα γενικό πληρεξούσιο που είχε αφήσει ο πατέρας σας όταν έφυγε και το έσκασε. Καλά, κανείς δεν το έχει ψάξει μέχρι τώρα. Μα δεν υπήρχε λόγος. Ήταν μια οικογενειακή εταιρεία. Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ μας. Και εγώ αναγκαστικά το έψαξα. Επειδή τα συμφέροντα αλλάζουν. Η οικογενειακή εμπιστοσύνη χάθηκε. Από τη στιγμή που κάνατε συνεταιρισμό με τον Μάρκο Χατζή. Ναι, μη λέμε πάλι τα ίδια, το καταλάβαμε αυτό. Εδώ, τώρα τι γίνεται. Με βάση το συγκεκριμένο πληρεξούσιο έγινε τότε η μίσθωση του εινοποιού στην εταιρεία. Ακριβώς, ναι. Και τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε από τη στιγμή που μας λες ότι το εινοποιείο δεν μας ανήκει, είμαστε στον αέρα. Φοβάμαι ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Μόνο ο πατέρας σας μπορεί να δώσει λύση. Ρε και να ξέρα που κρύβεται τώρα. Θα τον είχα αρπάξει και σε 5 λεπτά θα κι αληθεί το θέμα. Έχω πέσει από τα σύννεφα, ειλικρινά. Νόμιζα ότι από τύψεις και μόνο που μας εγκατέλειψε θα είχε φροντίσει τουλάχιστον να μας εξασφαλίσει. Την έτρωγα τη συγχωρημένη με τη μάνα σας να τον πιέσει. Όταν άρχισαν οι ομηρικοί καυγάδες, υποψιάστηκα πως θα σας άφηνε ξεκρέμαστος. Αλλά δεν προλάβαμε. Τελείωσα σε ένα μήνα. Μη μιλάμε άλλο για τα παλιά, θείε. Δεν γουστάρω. Τώρα τι κάνουμε, μου λες. Ίσως οι δικηγόροι βρουνε λύση. Τα έχω χαμένα. Δηλαδή είναι δεμένα τα χέρια σας τώρα με το εινοποιείο. Εντελώς. Είναι αδιανόητο. Τον αλήτη. Εν τω μεταξύ, εγώ σας άκουγα να λέτε ότι έφυγε ο πατέρας και έφυγε ο πατέρας και νόμιζα ότι δεν ζούσε. Καλά νόμιζες. Για μας είναι σαν να έχει πεθάνει. Κόφτο, Σύφη. Σε παρακαλώ. Γιατί σας εγκατέλειψε. Ήτανε εγκόμενο δουλειά στη μέση. Δεν έπρεπε να ρωτήσω, ε. Συγγνώμη. Παλιό κρυφά ακούγα, γιατί εμένα δεν μου τα λένε. Αλλά η Μελίνα είναι σε οικονομικό αδιέξοδο. Έχει πρόβλημα. Θέλω να τη βοηθήσω. Πώς όμως. Της πρότεινα να της δώσω λίγα χρήματα. Ούτε για δανεικά δεν θέλει να ακούει. Ρε Σφαλιό, αν... Λέμε τώρα, αν εσύ και η Μελίνα τα ξαναφτιάχνατε και γύριζε πάλι εδώ, αφού τι θέλεις, δεν τι θέλεις. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα, ρε Μινά. Κι έτσι κι αλλιώς αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι στην ψύχρα, μετά από όσα περάσαμε. Αν είναι να γίνει, θέλει άλλο τρόπο. Είναι και μορφωμένη κοπέλα, ρε παιδάκι μου. Αλλιώς θα την έπαιρνα στα μπέλια να μαζεύει τα σταφύλια. Τι Μελίνα θα παίρνει στα μπέλια, ρε Μινά, τρελάθηκες. Εντάξει, ρε φίλε, μη με δείτε κιόλας. Κουβέντα να κάνουν. Σκέφτηκα κάτι. Μόνο η Δάφνη όμως μπορεί να βοηθήσει. Μην περιμένω. Έλα, Δάφνη. Δεν σε ενοχλώ. Να σου πω, θέλω να έρθεις από το σπίτι να συζητήσουμε κάτι από κοντά. Ωραία, σε ευχαριστώ. Σε περιμένω. Σκέφτηκα πως σε συνεργασία με σένα ίσως μπορέσω να βοηθήσω τη Μελίνα. Ο Μινάς μου είπε ότι τραβάει μεγάλο ζόρι. Ναι, η Βασιλική της δανείζει συνέχεια, τσοντάρω κι εγώ από δίπλα. Όμως τη Μελίνα δεν αρέσει αυτό το πράγμα. Τι το ξέρες, παιδιά, δεν μου είπε και τίποτα. Θα μπορούσα να είχα απολύσει την υπάλληλό μου, αλλά βέβαια έχει 2 παιδιά. Δεν μου πάει η καρδιά, θα πεινάσουν. Σύφη, γιατί την παίρνει τη δουλειά σου. Πα, αποκλείεται να δεχτεί. Γιατί να μην το προσπαθήσουμε, ρε φίλε.
Ρε, θα νομίζει πως το κάνω επίτηδες για να την έχω στα πόδια μου. Δεν πρόκειται να το δεχτεί. Λοιπόν, υπάρχει ένας εκδοτικός οίκος που ζητάει μεταφραστή. Ε, όχι, όχι. Α, όχι, 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 αστό, είναι κακοπληρωτής, δεν τον εμπιστεύομαι καθόλου. Αναλαμβάνω εγώ την πληρωμή της. Με ένα αξιοπρεπές ποσό. Εσύ θα την πληρώνεις. Λοιπόν, ωραία. Στήστο. Κι άλλωστε μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά και από το σπίτι και από οπουδήποτε αλλού. Και θα την κάνει και καλά. Τρεις γλώσσες μιλάει. Ωραία. Αυτό είναι. Μου φύγε ένα βάρος. Έκλεισε, έκλεισε. Τι έκλεισε, παιδί μου. Ακόμα δεν πήγα να τον παρακαλέσω τον άνθρωπο. Κάτσε να το κανονίσουμε πρώτα. Αυτό θα το ξέρουμε οι τρεις μας. Κανείς άλλος. Κοίταξε να δεις που γίναμε και συνένοχοι. Σε φώναξα εδώ γιατί χθες την ώρα που μιλούσαμε μας διέκοψε λίγο άγαρμα η αδερφή μου. Είσαι καλό παιδί, Εύα. Ντράπηκα χθες. Είναι το πρώτο κοπλιμέντο που μου κάνεις μετά από πολύ καιρό. Ναι, όντως, εχθές μας διέκοψε κάπως ανάγωγα η αδελφή σου. Μου εξηγήθηκε σπαθή. Και γι' αυτό θέλω να ξέρεις. Μην περιμένεις καμία αλλαγή από μένα. Εμείς οι δύο τελειώσαμε. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Κάνω την κότα τόσο καιρό και υπομένω. Ξέρεις, δεν είσαι ο μόνος άντρας πάνω στη γη. Σαν πολύ ψηλά δεν πήρες τον αμανέ. Μη σταματάς. Συνέχισε. Βγάλ' τα από μέσα σου να ξεσπάσεις. Έλα, σ' ακούω. Μη γελάς. Βρήκες μια καραμέλα και την πιπηλάς. Όλα άλλαξα και άλλαξα. Ξέρεις κάτι, βαρέθηκα. Βαρέθηκα να τρέχω πίσω σου. Βαρέθηκα να ακούω την ψιλομύτα την αδερφή σου ότι δεν σου αξίζω. Πες αντρίκια, ρε. Πες αντρίκια. Κυρία μου, βαρέθηκα. Ποιοι νομίζετε ότι είστε, δηλαδή, πώς την έχετε δει? Η Γιάννα Κάκηδες και κανένας άλλος πάνω στη γη. Σε πιάσε ιστερία, ε. Ό,τι θέλω με πιάσε. Με έχεις πρίξει κι εσύ και η Μελίνα και όλοι. Άντε μου στο διάολο. Θεία, μιλά ανοιχτά. Είπαμε τα πάντα στον Άντωνη. Ήρθε εξώδικο. Ο πατέρας σας μας πετάει έξω από το ενοπείο.